Εγώ θέλω να βάλω τώρα και το ζήτημα των συνεργασιών. Για μένα αυτοί είναι οι τρεις άξονες που υπάρχουν. Και θέλω να ξεκινήσω από τον Νίκο τώρα. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνουν εκλογές όπως ζητάει ο κύριος Τσίπρας και κερδίσει την πλειοψηφία. Με το δεδομένο, Νίκο, ότι πάμε σε κυβερνήσεις οι οποίες είναι πια κυβερνήσεις συνεργασίας. Εθνικές εκλογές, δεν είναι. Ναι, ναι, εθνικές μιλάω. Είπα, ο Τσίπρας ζητάει εκλογές. Ναι, ναι. Ας πούμε λοιπόν ότι γίνεται αυτό. Του λέει ο Σαμαράς, ναι, εθνικές εκλογές. Δεν βγαίνει αυτοδύναμος. Δεν μπορεί να βγει αυτοδύναμος. Φαντάζομαι το συνομολογούμε όλοι. Λέμε, δεν ξέρουμε τι φέρνει κάποιο. Το κουκουέ, Νίκο, σου κλείνει την πόρτα. Με ποιον συνεργάζεσαι. Ποιοι είναι οι συνομιλητές σας αυτή τη στιγμή. Αν έρθει εκείνη η ώρα, κάτι θα βρεθεί. Θα βρεθεί. Εσύ το λέτε και θα κάνει δύο λεπτά. Με τέτοια δημοσιογραφική εμπειρία τώρα κάτι θα βρεθεί. Σας πω, βεβαίως, πάντα βρίσκεται. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχουν αντίξοδα στην. Γιατί φανταζόταν κανένα ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία με Πασόκ πριν γίνει η κυβέρνηση. Με Δημάρ και Άδωνη και Βορύδη, όλα έγιναν. Τα ύστερα του κόσμου έχουμε δει. Μα εσεί υποτίθεται σε ποιο. Ο κύριο Σαμαράς δέχθηκε υπουργό οικονομικών τον κύριο Στουρνάρα. Το είχαμε φανταστεί ποτέ. Ναι. Το κατεξοχήν σημαντικό ο συγχρονιστή να είναι ο άνθρωπος που θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Το ερώτημα είναι πιο δομικό και το λέω γιατί θα φτάσετε σε ένα σημείο που αν τα πράγματα οδηγηθούν στο αδιέξοδο που ρωτούσα και πριν, θα πάτε σε ένα δημοψήφισμα. Το λέω γιατί έχει τύχει με τον Τάκη και την Ελένη να μου το πει ο κύριος Παπάς του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει επαναλάβει ο κύριος Δραγασάκης, το έχει πει ο κύριος Σταθάκης. Πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι αν θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου δεν θα υπάρχει λύση. Τους πιέζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, λένε θα προσφύγουμε στο λαό και θα κάνουμε ένα δημοψήφισμα. Θέλω να μου πεις λοιπόν, ποιο είναι το ερώτημα του δημοψηφίσματος και με ποιες πολιτικές δυνάμεις θα συμφωνήσετε για αυτό το δημοψήφισμα. Έχουμε επιδύσει βέβαια 3-4 στάδια. Πρώτον, τις εθνικές εκλογές, ακόμα δεν έχουμε κάνει ευρωεκλογή. Και έχει σχηματιστεί μια κυβέρνηση που δεν είπαμε. Παίρνω το σενάριο που ο Τσίπρας είπε και χθες το βράδυ, θα το πει και σήμερα, το λέει και κάθε μέρα, που λέει ότι θέλω εκλογές, θέλω την πλειοψηφία και να είμαι αυτοδύναμος, εγώ θα κυβερνήσω με συνεργασία. Αυτό ακριβώς είναι η κυβέρνηση. Ναι, αυτό όμως το στρατηγικό σημείο, το οποίο το επαναλαμβάνει συνεχώς ο Τσίπρας και ο Δραγασάκης, είναι ότι λένε συνέχεια μια κυβέρνηση με κορμό. Την αριστερά. Και ποιος άλλος. Και ποιος άλλος. Είπαμε, μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας με όλους τους άξιους. Δεν ξέρω. Με προσωπικότητες θα πάρεις. Πρόσωπα κάνω, δεν κάνω τα κόμματα. Αν χρειαστεί να φτάσεις και σε μια συμφωνία για κόμματα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά η ρητή διατύπωση. Άρα βλέπεις μια κατάσταση τώρα πολύ δύσκολη, η οποία πρέπει να πάει. Σε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πρέπει να συμφωνήσουν οι πολιτικές δυνάμεις και οι κοινωνικές συμμαχίες. Η κοινωνία ότι χρειάζεται μια διέξοδος δημοκρατική. Πιστεύεις ότι από την παρούσα Βουλή υπάρχει δυνατότητα να προκύψει μια άλλη κυβέρνηση? Όχι, δεν νομίζω. Η νομιμοποίηση για αυτή την κυβέρνηση έχει απολεστεί. Χαίρει ο πολιτικό ερώτημα. Μπορεί να είναι τάκι αυτό που κάνεις. Έτσι. Μπορεί να αναχθεί σε κέριο πολιτικό ζήτημα. Να αναλάβει την. Επειδή όπως ξέρεις, Νίκο, πάρα πολύ καλά και ο Γιώργος και όλοι μας. Δεν μπορεί ο Τσίπρας να κάνει αυτό που έκανε ο Σαμαράς. Να πάει ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και να αχρηστεύσει το θεσμικό ρόλο της αντιπολίτευσης. Να υπογράψει για μελλοντικές πράξεις της κυβέρνησης. Αυτό έγινε άπαξ υπό την πίεση του Βερολίνου. Δεν μπορεί να γίνει δεύτερη φορά. Δεν θα υπάρχει ελληνική δημοκρατία. Δύο λεπτά, Τάκη, να δούμε κάτι τέτοιο. Επειδή μιλάμε σε μια ιστορική προοπτική. Αυτό που είδαμε είναι. Διαλύθηκε η κεντροαριστερά. Διαλύθηκε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλο αυτό το πρόγραμμα διάσωσης διέλυσε το κέντρο. Διέλυσε τη λαϊκή ακραδεξιά και στη θέση της μπήκαν οι Ναζί. Και τώρα απειλεί και τη δεξιά. Θέλουμε να διαλυθεί και το μόνο μεγάλο εναπομείναν κόμμα που γέννησε η κρίση, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, για να βγει ποιος. Να κυβερνούν οι τραπεζίτες, να διορίζει κατευθείαν τον Βερολίνο έναν. Σαφές είναι. Είπα το αρμοστή της απικίας. Α σεβαστούμε και τη λαϊκή κυριαρχία και τον Βερολίνο. Είναι έκφραση λαϊκής κυριαρχίας. Αν δεν θέλετε τον Βερολίνο, τότε γιατί δεν φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Νίκο, να τελειώνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ταυτίζεται με τα συμφέροντα του Βερολίνου. Είναι ένα υπερσύνολο με τεράστια ιστορική σημασία. Όχι, λέω ότι το Βερολίνο είναι αυτή τη στιγμή απρόθυμη ηγεμόν και ηγεμονεύει με τον άνθρωπο. Στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο, λοιπόν, εγώ θέλω να στραφώ στον Γιώργο. Ελένη, ένα λεπτό. Να ρωτήσω το εξής, Γιώργο. Στις δημοκρατίες. Δεν θα σα σηκώσει μόνο. Μιλάτε μεταξύ σας. Στις δημοκρατίες εναλλάσσονται στην διακυβέρνηση κάθε τόπου. Κόμματα, φυσικά. Τα δύο κόμματα, έτσι συμβαίνει σε όλο το δυτικό κόσμο. Τα δύο κόμματα, α πούμε, που είναι πυλώνες εξουσίας. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Είναι μοιραίο ότι κάποια στιγμή θα κυβερνήσει και άλλη πλευρά. Δεν ξέρω αν θα είναι μετά τις ευρωεκλογές, αν θα είναι το Σεπτέμβρη, το Δεκέμβρη ή το 16. Μοιραίο είναι.
Λοιπόν, εγώ ακριβώς. Θα το πω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έχει αλλάξει κοινωνία. Πρέπει να το, θα πρέπει αλλάξει να το συνειδητοποιήσουμε. Έκφραση. Δεν, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση στην πολιτική εξέλιξη προ τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό που θέλω πάντω να προειδοποιήσω στου τηλεθεατέ μα είναι ότι εάν αποσταθεροποιηθεί σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση και αν δεν υπάρξει μια ομαλή εξέλιξη στην οικονομία για να περάσουμε από την ανάκαμψη στην ανάπτυξη, τη δυναμική ανάπτυξη, τότε η μεν Νέα Δημοκρατία θα λέει ότι πάνω που θα τα καταφέρναμε, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προφανώς δεν έχει οικονομική στρατηγική ολοκληρωμένη, τουλάχιστον στην αντίληψη της κοινής γνώμης, είναι λιγότερο αξιόπιστο στα οικονομικά από ότι είναι η κυβέρνηση με τα συγκεκριμένα προβλήματα που αναλύουμε συνεχώς. Θα μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι βρήκαμε τρύπες, χάλια, μαύρα κτλ. Περιμένετε άλλα 10 χρόνια. Επομένως, εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Λέω να ηρεμήσουμε όλοι, να πάμε να ψηφίσουμε αυτοδιοικητικά και ευρωπαϊκά, να αφήσουμε την κατάσταση να οριμάσει, να δούμε αν σε 6 μήνες θα είμαστε σε φάση δυναμικής ανάπτυξης. Γιατί αν είμαστε, τότε και η προεδρική εκλογή θα είναι πολύ εύκολη, γιατί κανείς δεν μπορεί να, έτσι, να πετάξει το γάντι στην κυβέρνηση. Αν δεν είμαστε, δεν θα μπορεί να κάνει προεδρική εκλογή η κυβέρνηση, γιατί θα έχει χάσει την ευκαιρία να πάει καλύτερα η οικονομία. Εξάμεινη περίοδο χάρη το ζητάς. Ζητάω μια λογική, διότι αυτοί χτυπιούνται χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις. Χτυπιούνται για δημοψηφίσματα που δεν υπάρχουν. Χτυπιούνται με ένα 22-23% ότι θα καταγράψουν ότι θέλουν να αλλάξουν την Ελλάδα. Δεν τους φτάνει η αλλαγή στην Ελλάδα, αλλά προσβάλλουν τους πάντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την έννοια δεν γουστάρουν τη Μέρκελ. Αλλά η Μέρκελ δυστυχώς ή ευτυχώς έχει το 45% των χριστιανοδημοκρατών, το 25% των σοσιαλδημοκρατών και περιμένουν στην ουρά και οι πράσινοι με 8-9%. 75-76%. Ούτε αυτό το θέλουν. Αλλά με 6,5% και με το κούκου ένα με τους μιλάει, θα τα κάνουν όλα, θα τα αλλάξουν όλα. Λοιπόν, ποιος μπορεί να πιστέψει αυτή την πρόταση, διότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Όλα αυτά που λένε δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική και κυρίως την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν μένει τίποτα άλλο παρά να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και στους τρεις υποψήφιους φίλους, ειδικά ο Γιώργος και ο Νίκος και συνεργάτες. Θα τα ξαναπούμε πια. Και στον κύριο, κύριο. Από Δευτέρα και στον κύριο. Εγώ πάντως θέλω να κάνω μια πρόταση. Επειδή όπως ξέρετε τα οικονομικά του Free Press είναι δύσκολα, παρακαλώ πολύ το ΚΚΕ να με εντάξει στο πρόγραμμα της κρατικοποίησης, της κοινωνικοποίησης, να ηρεμήσω κι εγώ σαν αμαρτωλός επιχειρηματίας. Εγώ δεν είχα την κοιτάξει πάρει την εξουσία, αλήθεια θα λυθούν πολλά τέτοια προβλήματα. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα ο κύριος θέλει να ψηφίσει ΚΚΕ, αλλά οφείλει να ψηφίσει τον εαυτό του. Κύριε Γιώργη, πρέπει να σας πω. Δεν νομίζω ποτέ θα ψήφισε το ΚΚΕ. Δεν τα ξέρει. Διαφορετικά τελείω συμφέροντα. Δεν έρχεται το ΚΚΕ. Αυτό δεν είναι θέμα καλό ή κακό. Είναι καλό ή κακό. Είναι αντικειμενικό. Παραστρατημένα είναι και τα δύο. Όχι, μια φορά δεν είναι παραστατημένο, είναι άλλος αλλάζει στρατόπεδο. Λοιπόν, γιατί τώρα, και πάρα πολλοί από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν περάσει από το ΚΚΕ και έχουν βρεθεί απέναντι. Τι να κάνουμε όμως τον καπιταλισμό και απέναντι από το εργατικό λαϊκό, από τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Και ξεκίνησε από το ΚΚΕ να περάσει. Πάντως καλή επιτυχία για να το κλείσω και στον κύριο Χιόνι που είναι από τα νέα στελέχη του ΚΚΕ, ιδιαίτερως μαχητικά και με ένα λόγο καθαρό που εγώ τον εκτιμώ πάντα κύριε Χιόνι. Δηλαδή, ακόμα και όταν διαφωνείς με κάποιον, όταν στα λέει καθαρά και στα ράτα, είναι πάντα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ εκτιμητέο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.